Και του χρόνου Τρίτη, νομίζω. Για πες και μας. Κάθε χρόνο. Πες μας, λοιπόν, από τη Δευτέρα, λοιπόν, 3 του μήνα και για 3 εβδομάδες. Ξεκινάμε με Πάνω Κατσιμίχα τη Δευτέρα, κάθε βράδυ, ανταπόδοση στον κόσμο και στους πολίτες οι οποίοι υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν την ύπαρξη και τη λειτουργία της ΕΡΤ. Αυτό είναι, γι' αυτό είναι ελεύθερη είσοδος, για να βρεθούμε όλοι μαζί ξανά στο προάβλιο του Ραδιομεγάλου. Ώρα. Στις 9. 9 κάθε βράδυ. 8. 8.30. Από τις 8 και μετά. Οι συναυλίες, λοιπόν, ξεκινούν στις 9. Αλλά δεν γίνεται. Η προσέλευση πρέπει να έχει... Ναι. Και ανοιχτές, εμείς είμαστε εκεί, ανοιχτές θα μας βλέπει, θα μιλάει ο κόσμος μαζί μας. Ναι. Ονόματα, δώσε μας μερικά ονόματα, καταλάβει ο κόσμος τι, ναι, πρόγραμμα έχουμε. Τι να πούμε τώρα, ξέρω εγώ, να πούμε τον Μανώλη Μησιά και την Κλικερία, να πούμε τον Βαγγέλη Γερμανό, να πούμε τον Μανώλη Λιδάκη, τον Βασίλη Σκουλά και τον Παντελή Θαλασσινό, να πούμε την Αγγελική Τουμπανάκη. Μάλιστα. Να μπουν λοιπόν στο site, σε να δουν το πρόγραμμα. Βεβαίως, στο r.gr, το πρόγραμμα ολοκληρωμένο. Στέκομαι σε μια εξαιρετική πραγματικά βραδιά. Την έζησαν κάποιοι λίγοι πέρσι στη Ρεματιά στο Χαλάνδρι. Είναι η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ με διεύθυνση και ενορχήστρωση του Νίκου Πλατήρεχου, σε μια μοναδική βραδιά με 24 συν 1 τραγούδια των Beatles. Και Γιώργο, συγγνώμη. Και Γιώργο, συγγνώμη, αλλά αυτό θέλω να σταθούμε. Δεν είναι το μοναδικό. Έχει δώσει η ορχήστρα συναυλίες δωρεάν όλο το χρόνο. Παντού. Πάντου. Από τα Μέγαρα μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Θα είσαι κάθε μέρα. Βραδιά, μην ξεχάσουμε μόνο επίσης μια βραδιά που νομίζω ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή. Το αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο, το μεγάλο συνθέτη. Βεβαίως. Μια βραδιά με την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Παυλίνα Βουλγαράκη και Θέμη Ροδαμίτη, με τα κινηματογραφικά θεατρικά του Μίκη. Επίσης, τέλος πάντων, πολύ σύντομα περιγράψαμε ότι και για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Νησιώτικα και άλλα. Ναι, για τις επόμενες τρεις εβδομάδες μπορούμε να περάσουμε εξαιρετικές βραδιές στο προάβλιο. Στο προάβλιο της ΕΡΤ. Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για τη σκέψη, για τη δουλειά, για την υλοποίηση και που είσαι εδώ να το κοινωνήσουμε. Εμείς είπαμε, τελευταία μέρα σήμερα, σας αποχαιρετούμε. Καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε.